τους πήραν παραμάζωμα. Πρώτη απώλεια ουκρανικού άρματος Leopard 1A5 στο Κουπιάνς από πυρά πυροβολικού. Σύμφωνα με νέα αναφορά λοιπόν, κατά τη διάρκεια μαχών συγκατεύθυνση του Κουπιάνς καταστράφηκε το πρώτο κύριο άρμα μάχης τύπου Leopard 1A5 γερμανικής παραγωγής του Ουκρανικού στρατού. Λέγεται πως το άρμα εθεάθη από έναν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα ενός ρωσικού αναγνωριστικού ελικοπτέρου της πρώτης στρατιάς αρμάτων μάχης του ρωσικού στρατού ή της 25ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας των ρωσικών επίγειων δυνάμεων. Η στιγμή του εντοπισμού του Leopard έγινε όταν το ουκρανικό τεθωρακισμένο ξεκίνησε να εκτοξεύει βολές κατά ρωσικών στρατευμάτων, αναφέρουν οι Ρώσοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον εντοπισμό του, οι συντεταγμένες του στόχου μεταδόθηκαν σε ένα από τα πληρώματα ενός πυροβόλου 152 χιλιοστών του ρωσικού στρατού. Το πλήρωμα εκτόξευσε ακριβή βολή με ισχυρά εκρητικό βλήμα, το οποίο και χτύπησε το άρμα Leopard 1A5, καταστρέφοντάς το. Συγκεκριμένα, η Avia Pro αναφέρει πως είτε το βλήμα διαπέρασε την θωράκιση 30 χιλιοστών του κήτους του οχήματος, είτε προκάλεσε ζημιά στις ελπίστριες του, ακινητοποιώντας το. Τα άρματα Leopard A1-5 μπορεί να μην είναι τα ισχυρότερα κύρια άρματα μάχης που παρέλαβε ο Ουκρανικός στρατός από τη Δύση, ωστόσο η απώλεια εξακολουθεί να είναι σημαντική. Ειδικά στην κατεύθυνση του Κουπιάνς, που τα πράγματα είναι κρίσιμα, το Κίεβο σίγουρα δεν θέλει να βλέπει συχνά τέτοιες καταστροφές εξοπλισμού του. Σε άλλη πρόσφατη είδηση τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως δυνάμεις του επιτέθηκαν το κέντρο εκπαίδευσης και χρήσης μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων του Ουκρανικού στρατού. Το Κρεμλίνο δεν μετέδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το εν λόγω πλήγμα, ωστόσο παρέχει μια περιεκτική ενημέρωση για τις νέες ρωσικές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς του μετόπου. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ρωσικών εναέριων πλήγματων, υπόθηκε λοιπόν πως επλήγησαν μια υποδομή αποθήκευσης καυσίμου, 3 σταθμοί ραντάρ και ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό σε 103 διαφορετικές περιοχές του μετόπου. Εκτός από τα παραπάνω, ο ρωσικός στρατός κατάφερε με επιτυχία να αποθήσει 4 επιθέσεις από ομάδες εφόδου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην κατεύθυνση του Κουπιάνς και 3 ακόμη στην κατεύθυνση του Ντονιέτς. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.